Καλησπέρα σας από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων. Η κακοκαιρία ΕΒΑ σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα το πρωί και σταδιακά επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας με κατατόπους επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Κύρια χαρακτηριστικά της είναι η μεγάλη ραγδαίότητα των βροχοπτώσεων και η μεγάλη συχνότητα κεραυνών και ισχυρή άνεμη. Ήδη από χθε το απόγευμα εκδόθηκαν δύο προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 προς τους κατοίκους των νησιών του Ιωνίου, των περιφερειών Υπήρου και Δυτικής Ελλάδας, καθώς και της Μεσσηνίας, με ισχυρή σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτω απαραίτητε κατά την εκδήλωση των καιρικών φαινομένων. Η ίδια ισχυρή σύσταση απεστάλλει με μήνυμα του 112 πριν από λίγο και προς τους κατοίκους της νοτιοανατολικής Πελοποννήσου, σε συνέχεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε με συμμετοχή μετεωρολόγων εδώ στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σε λίγη ώρα, αντίστοιχα, θα σταλεί μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της Αττικής, καθώς η κακοκαιρία θα επηρεάσει το ελεκανοπέδιο από αργά σήμερα το βράδυ έως νωρίς αύριο το απόγευμα. Όλες οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας. Δίπλα μου βρίσκεται ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Έχουν τεθεί στο μέγιστο βαθμό ετοιμότητας και επαγρύπνησης για την αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης από ενδεχόμενη εκδήλωση πλημμυρών. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα λόγω πλημμυρικών φαινομένων απευθύνουμε ισχυρή σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερα τονίζουμε, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων. Μη διασχίζετε για κανένα λόγο χυμάρους, ρέματα ή δρόμους που έχουν πλημμυρίσει, πεζή ή με όχημα για κανένα απολύτω λόγο. Ανάλογα με την εξέλιξη των φαινομένων και την ενημέρωση που θα έχουμε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα αποσταλούν και άλλα μηνύματα του 112 εφόσον κριθεί απαραίτητο. Σας ευχαριστώ.